Έφυγα 5 χρόνια από το χωριό. Όταν πήγαμε στο Λαύριο, όλη η Αττική ήταν ακατοίκητη. Και κάναν τις επιτροπές και στέλναν στα χωριά να πάνε να διούνε τι μέρος είναι για να πάνε. Μαζεράν πάνε, είναι καλό το μέρος, έχει ψάρια, τελειώσει μαζεύνε με το φιάρι από κάτω. Εξασυγωθήκαμε αυτοί. Εδώ αυτό το χωριό μας ήταν λιβάρ. Βρήκαμε ένα βλάκο, Γκόγκος λέγονε. Είχε 1500 πρόβατα, δεν ξέρω πως ήταν κουπάδα άλογα. Εδώ πατάξαμε εδώ. Και όταν αρχίσαμε να καθαρίζουμε, αλλά όλη τη δουλειά τη φάγαμε εμείς είμαστε κάτω, γιατί ήρθανε δυο φορές ήρθανε. Το 24 ήρθανε παραμονές Χριστουγέννων οι πρώτοι παρπαντήδες. Την πρώτη πατήδα, 50 οικογένειες, φινόρθαμε εδώ, το πιάσαμε. Και τότε οι οικογένειες ήταν μεγάλες, 7-8 παιδιά, κάτω από 4 κανένα δεν είχε. Ήρθαμε το 25, το Πάσχα. Και μέναμε σε Αντίσχυνα. Ήταν για ο χειμώνας μας κάναν τις παράγκες και άπειτα άρχισε να γίνει το χωριό. Μας στέλνανε στάρια βοήθημα. Πού να μπαταλέσουμε. Μήλο είχε εδώ ένα νερόμπλο στο Πορτανίτσα πάνω, ψηλά, και μήλο σικιά. Ζώα δεν είχαμε. Πατεράδε μας, ανάλογα τι δύναμη είχε καθένας. Μπορούσε να σκοτώσει 5 κιλά, να σκοτώσει 10. Να το πάει να πάει τώρα από εδώ στη σικιά να τα λες και να το φέρει, να ζυμώσει η μανά μας να φάμε. Πολύ. Ύστερα, σαν κάναμε τα σπίτια, κάνετε κανένα γκάλιμα μετά, να βάλουμε ένα γαϊδουράκι, το γαϊδουράκι να μας δώσει και να φάγει. Δεν έρθω μαζί και μόνο. Και ύστερα σιγά σιγά τακτοποιηθήκαμε. Πήραμε αγελάδια από μια αγελάδα και συντροφιάζαμε τον άλλο μα για να οργώσουμε χωράφια. Αν πήραν άλογα. Βασικώς, επειδή δεν είχα σχολείο, το χειμώνα έτσι πιέναμε στο μετόχι απάνω σχολείο, το χειμώνα που είχε όπλα χειρότα, παίρναμε τα θρανία εδώ κάτω, στην εκκλησία και κάναμε σχολείο. Το Σαββατοκύριακο το βγάζαμε έξω από να λειτουργήσει. Εγώ σχολείο θυμάμαι, μας είχε ο μακαυσής και κάθε απόγευμα που πιέναμε σχολείο, κουβαλούσαν με πέτρες τα παιδιά. Όσα πιάτρα μπορείς να σκώσεις, ανάλογα τη δύναμή σου, υπάρχει και πέτρα. Γιατί και μικρές χρειάζονται και μεγάλες χρειάζονται. Και κουβαλούσαν. Φυλιάξες, δηλαδή. Ό,τι ρούχα είχαμε από παλιό το χωριό, κάσαμε 3 χρόνια στο Λαύριο, λιώσαμε. Αν να μην πάρουμε, να μην τα κουβαλάμε, να πάρουμε από εκεί που θα πάμε. Έχει 3 χρόνια, ό,τι είχαν λιώσει εκεί. Αυτή είναι ένα κλεισάκι πάνω στο μετόχι, ένα μικρό. Δεν μπορούσαμε να πηγαίνουμε εκεί και άσχεται δεν κανένα μέσα. Και αναγκαστήκαμε όλος ο κόσμος προσωπική εργασία. Εσύ παράδειγμα έφερες πέτρες, άλλος έφερε κανένα ξύλο, άλλος είδα κανένα ελάσπες. Τη φτιάξε ο κόσμος. Thank you.
Φιλιά, ξεφύγαμε.